Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Σε βλέπω ήσυχο. Ναι, σε είμαι ήσυχος, γιατί αφήσαμε το ραγουδάκι πολύ ώρα, γιατί αρέσει εδώ στον υψηλό καλεσμένο που έχουμε. Ο υψηλός καλεσμένος είναι ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Μάκης Βορύδης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε. Φοβερό τραγούδι. Σας άρεσε. Πάρα πολύ. Ταιριάζει με την περίσταση. Going back to my roots. Είδατε, μάλλον κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει. Συμβολικό. Δεν μου λέτε τώρα, τι είδαμε χθες. Ερμηνεύστε μας έτσι το εκλογικό αποτέλεσμα για τους πάντες και για τη Νέα Δημοκρατία. Είδαμε τη Νέα Δημοκρατία πρώτη. Ναι. Είδαμε τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί μια πολύ μεγάλη διαφορά από το δεύτερο. Είδαμε τη Νέα Δημοκρατία να χάνει ένα πολύ μεγάλο αριθμό ψήφων. 1.300 σε σχέση με τον Μάιο. Όχι, σε 1.300. Έχασε 990.000 σε σχέση με τον Ιούνιο. Σε σχέση με τον Ιούνιο και σε σχέση με τις ευρωεκλογές. Έχασε 750-760.000. Ναι. Αλλά πάση σε κάθε περίπτωση, μεγάλο. Ναι. Είδαμε το ΣΥΡΙΖΑ να πέφτει ακόμα περισσότερο και από το καταστροφικό ποσοστό του 17% και επίσης να χάνει σημαντικό αριθμό ψήφων. Είδαμε το ΠΑΣΟΚ να βελτιώνει το ποσοστό του και να χάνει ψήφους. Είδαμε τον Βελόπουλο να έχει και αύξηση σημαντική διπλασιασμού του ποσοστού. Οι δημοσκόποι λένε ότι ήταν ο μόνος νικητής, κύριε Υπουργέ. Και αύξηση του ποσοστού και αύξηση της του απόλυτου αριθμού ψήφων. Είδαμε συνολικά τα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας να αυξάνουν κατά τον αριθμό ψήφων από 716.000 πήγαν στο 734 και να έχουν μία, λόγω της αποχής, αυτό να φαίνεται αρκετά μεγαλύτερο πάλι σε συνολικό αριθμό ποσοστού. Αυτά είδαμε. Πάντως, μία συγγνώμη, μία μεγάλη μερίδα κόσμου και από αυτά που έχουμε αντιληφθεί κοιτάζοντας και τα ποσοστά των άλλων κομμάτων πέρα από τη Νέα Δημοκρατία, καταλαβαίνουμε επί της ουσίας ότι αυτή τη στιγμή μία μεγάλη μερίδα της κοινωνίας έχει σταθμεύσει, κύριε Βορύδη, στην ουδέτερη ζώνη. Θέλετε να μας πείτε από εδώ και στο εξής, κατά τη γνώμη σας, τι πρέπει να γίνει? Εγώ δεν ρωτάω σε επίπεδο ιδεολογικό, σε επίπεδο πρακτικό ρωτάω τι πρέπει να γίνει, κατά τη γνώμη σας. Τι σημαίνει τώρα αυτό, σωστή ερώτηση. Δεν νομίζω ότι έφυγε από εσάς για να πάει κάπου αλλού. Ακριβώς. Αλλά κάτι περιμένει τώρα αυτός ο κόσμος. Διότι, ας το πω για τη δική μας την ανάλυση και για τη δική μας τη δουλειά και για τη δική μας την ανακατεύθυνση, στο πλαίσιο των μηνυμάτων που λέμε κλασικά ολίγων ότι λάβαμε, αλλά τώρα πρέπει λίγο να τα εξειδικεύσουμε τι είναι αυτά τα μηνύματα. Τι έγινε χτες, από τη στιγμή που έχουμε μία μετακίνηση, όπως σας είπα, 990.000 ψήφων, οι οποίοι όμως δεν πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Δεν πάνε στο ΠΑΣΟΚ. Δεν πάνε πουθενά. Κάτι περιμένουν αυτοί τώρα. Προσέξτε. Αλλά δεν πάνε. Εγώ θα σας δώσω και το εξής. Για να που την κάνω την ανάλυση, νομίζω απολύτως ακριβή. Φαίνεται να πηγαίνουν 15-20.000 δεξιότερα. Δεν ξέρω αν πάνε στο Βελόπουλο, γιατί η άνοδος του Βελόπουλου κυρίως είναι εσωτερική ανακατανομή. Σωστά, δεν πάνε. Στο χώρο των κομμάτων αυτών. Μαζικές απευθείας μετακινήσεις δεν είχαμε. Δεν είναι αλήθεια. Πουθενά. Αλλά να πω κάτι, κύριε Φουσκίδη. Πες και ότι δίνω και σε αυτούς τους ψηφοφόρους το ίδιο ποσοστό αυξημένης αποχής. Ναι. Τη διαφορά δηλαδή της αποχής δίνω, που σημαίνει ότι είναι γύρω κοντά σε ένα 10% παραπάνω. Στις 700.000 αυτό είναι 70.000. Δεν είναι και ακριβές, γιατί οι ψηφοφόροι των πιο μικρών κομμάτων είναι πιο στρατευμένοι στο να πάνε να ψηφίσουν. Σωστό. Έτσι. Και αντιμετωπίζουν και τις ευρωεκλογές ως μια πολιτική ευκαιρία. Ακριβώς αντίθετη συμπεριφορά από τους ψηφοφόρους των κυβερνητικών κομμάτων, όπου για αυτούς οι κρίσιμες εκλογές είναι οι βουλευτικές εκλογές, είναι οι εκλογές που αναδεικνύουν την κυβέρνηση. Εδώ οι κρίσιμες εκλογές είναι οι εκλογές της διαμαρτυρίας, που είναι οι ευρωεκλογές. Ακόμα λοιπόν και αν δεν είναι 20.000 οι μετακινηθέντες ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας προς τα δεξιά και είναι 40 ή 50.000, στο 990.000 ή στο 735.000 της αποχής είναι ένα μικρό νούμερο. Τι κάναν λοιπόν αυτοί οι ψηφοφόροι? Εγώ ρώτησα, ξαναλέω απλά για να σας βάλω σε τροχιά, τι θα κάνετε από εδώ και πέρα? Θα πω. Για να δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα, πρέπει να κάνουμε μία κρίση. Ποιοι είναι αυτοί οι ψηφοφόροι? Γιατί αυτοί οι ψηφοφόροι μετακινήθηκαν στην αποχή. Και ξέρετε, κύριε Βορύδη, είναι επειδή οι βάσεις, ειδικά οι βάσεις της Νέας Δημοκρατίας, που είναι ο μεγάλος πυλώνας του πολιτικού συστήματος, διευρύνθηκαν τελευταία χρόνια. Έχει σημασία
και θα το αναλύσουμε γιατί, ότι χάσατε και από τη δεξιά, από τη ραχοκοκαλιά σας δηλαδή, και χάσατε και από το κέντρο, ένα κέντρο που είχατε που φαινόταν να το έχετε μπετονάρει. Πάμε και έρχομαι να τα πούμε συγκεκριμένα. Να δούμε. Πάμε να δούμε. Ακρίβεια λαϊκά στρώματα. Πάμε να δούμε. Ελεύθεροι επαγγελματίες που ξέρετε. Και αυτή είναι η πελατεία σας και κοινωνική και πολιτική, αλλά και ιδεολογική σε ένα μεγάλο της κομμάτι. Εγώ νομίζω πάντως ότι αυτά όλα πάνω κάτω τα ξέρουμε. Από εδώ και πέρα είναι το θέμα πώς θα πορευτείτε, κύριε Υπουργέ. Ναι, αλλά για να πούμε το πώς θα πορευτούμε, πρέπει να συμφωνήσουμε στην ανάλυση αυτή. Καλά, όλοι να συμφωνήσετε είναι λίγο δύσκολο, γιατί έχουμε ακούσει πολλές απόψεις από χθες πάντως και συναδέλφους σας. Άλλοι προσεγγίσεις. Πράγματα που είναι αποτυχία για εσάς, ενδεχομένως επιτυχημένα. Λέω για τώρα, πάμε εγώ, να τα ακούσουμε. Θα υπάρχουν προσεγγίσεις. Γιατί εγώ τι λέω. Εγώ τι λέω. Εγώ λέω ότι εδώ η αποχή τι είναι. Είναι ένας κόσμος ο οποίος ούτως ή άλλως θεωρούσε χαλαρή την ψήφο και δεν μπορούσαμε να τον πείσουμε για τη σημασία της ψήφου. Γιατί τη θεωρούσε χαλαρή την ψήφο, ευρωεκλογές, δεν βγάζω κυβέρνηση, προεξοφλημένη πρωτιά, προεξοφλημένη δημοσκοπικά η μεγάλη διαφορά, ευρωεκλογές που δεν τις ακολουθεί πολιτικό γεγονός, 3 χρόνια, 158 βουλευτές, καθαρός χρόνος πολιτικός, άρα δεν καίγομαι. Αυτός είναι ένας κόσμος ο οποίος, ας το πω, χαλαρώνει και δεν πάει, με έχετε φωνάξει, σας έχω ψηφίσει και 5 φορές, okay, δεν πάω τώρα να ψηφίσω. Δεύτερος κόσμος, στεναχωρημένος, δυσαρεστημένος. Δεύτερος κόσμος, δεύτερη κατηγορία. Η δεύτερη κατηγορία αυτή, γιατί είναι στεναχωρημένη και δυσαρεστημένη, νομίζω στην ανάλυση θα δούμε ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι είναι στεναχωρημένοι για το φορολογικό. Αυτό το βάζετε πρώτο απ' όλα, κατά τη γνώμη σας. Θεωρώ ότι ο γάμος έπαιξε ρόλο. Έπαιξε ρόλο ο γάμος. Η ακρίβεια έχει παίξει ρόλο. Άρα λοιπόν εδώ βλέπεις μεγάλους τομείς πολιτικής. Όπου προφανώς αυτό το οποίο αποτυπωνόταν ως δυσαρέσκεια και ως κριτική εκφράστηκε και στην κάλπη. Αλλά πώς εκφράστηκε στην κάλπη. Εκφράστηκε στην κάλπη. Είμαι στεναχωρημένος, είμαι δυσαρεστημένος. Δεν έχω να επιλέξω κάτι άλλο. Γιατί εκτός από εσάς δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάτι άλλο αξιόπιστο. Αλλά επειδή με έχετε στεναχωρήσει, δεν πάω να σας ψηφίσω. Άρα το μήνυμα είναι ηχηρό. Ναι. Και επομένως, πάμε σε αυτό που ρωτάτε τώρα, κυρία Καντούνα. Άρα, τι είναι αυτό το οποίο... με τον κύριο Σκέτσο, διότι έχει σημασία. Ότι... είστε δύο κορυφαίοι υπουργοί. Υπουργός επικρατείας ο ένας, υπουργός επικρατείας ο άλλος. Τι είπε ο Άκης. Μην το περνάμε έτσι, ότι δεν θεωρεί ότι τα ομόφυλα ζευγάρια σας έβλαψαν. Ναι, εγώ διαφωνώ σε αυτό. Αν το είπε, διαφωνώ. Αλλά αυτό είναι και μια διαφωνία με τον Άκη, δεν την έχουμε τώρα, νομίζω. Ναι. Την έχουμε και από πριν. Για την λοιπόν. Περίπτωση του κυρίου Μπελέρη, να ανοίξουμε. Συγγνώμη, μισό λεπτό, γιατί μην τα μπλέξουμε όλα. Να τελειώσουμε λίγο με τα ομόφυλα. Πάντως καταλαβαίνουμε ότι αισθάνεστε επί της ουσίας, συσσαγωγικά το λέω, με αυτή τη διαφωνία που είχατε κατά κάποιο τρόπο δικαιωμένος, γιατί ένας κόσμος έφυγε από εσάς. Δικαιωμένος δεν θέλω εγώ να είμαι δικαιωμένος, εγώ θέλω να πηγαίνει καλά. Γι' αυτό το λέω συσσαγωγικά το δικαιωμένος. Γι' αυτό το λέω δικαιωμένος εισαγωγικά. Ναι, όχι. Ναι. Θεωρώ ότι στεναχωρήσαμε ανθρώπους. Ήταν λάθος που τα καθαριστικά. Να πω, δεν νομίζω ότι κανένας τώρα σοβαρά μπορεί να υποστηρίξει ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι στην Νέα Δημοκρατία που στεναχωρήθηκαν από το συγκεκριμένο. Ωραία. Έτσι. Ναι. Άλλο τώρα, αν πει κάποιος ότι κάποιος έκανε. Άλλαξε την ψήφο του εξ αυτού του λόγου. Εγώ θεωρώ ότι και κάποιοι άλλαξαν την ψήφο τους εξ αυτού του λόγου και πάντως και κάποιοι, γιατί τονίζω εδώ δεν είχαμε αλλαγή ψήφου. Ο Νεοδημοκράτης, ο οποίος μας ψήφισε τον πέρυσι τον Ιούνιο και δεν μας ψήφισε τώρα, δεν είναι ότι πήγε και ψήφισε Πασό και πήγε και ψήφισε Βελόπουλο. Απλώς δεν πήγε να ψηφίσει. Άρα και αυτό είναι η συμπεριφορά του δεν ψηφίζω. Ήταν και πολύ ηχηρή διαμαρτυρία την οποία τη συζητάμε τώρα, γιατί ήταν πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ μαζική. Αλλά και ταυτόχρονα δεν είναι και κάποιος ο οποίος έκανε άλλη επιλογή. Τι ήθελα λοιπόν να πω σε αυτό, ότι ναι, όλα αυτά παίζουν ένα συντρέχοντα ρόλο και γι' αυτό και είναι όλα αυτά πράγματα τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Πώς θεωρήσατε κι εσείς δεδομένα τα κοινά αυτά? Θέλω να πω ότι πέρασε ο νόμος για τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Είναι δυνατόν το καθοριστικό να έρχεται στο παραπέντε της κάλπης, ας πούμε? Είναι δυνατόν. Θα μου πεις. Τώρα το θέμα δεν είναι να κοροϊδεύεις. Αργότερα δεν θα πλήρωνε, σωστό. Ναι, το θέμα δεν είναι να κοροϊδέψεις. Ενώ επικοινωνιακά όμως. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ. Το θέμα δεν είναι να τον κοροϊδέψεις. Το θέμα είναι κατά πόσον αυτό είναι κάτι το οποίο έχει περιθώρια να το βελτιώσουμε ή κάτι που μπορούμε να δούμε στη δουλειά και στην καθημερινότητα των ανθρώπων αυτών, που να τους δώσει περισσότερα εισοδήματα, να τους δώσει περισσότερες δουλειές, να τους δώσει μια ιδέα. Αυτό δηλαδή σε τελευταία ανάλυση, γιατί ο πολίτης τι λέει? Λέει, ρε παιδιά, εγώ να πληρώσω ένα φόρο, αλλά πρέπει να έχω και το εισόδημα που πρέπει να έχω και πρέπει να ζω και καλά. Μήπως άρα λοιπόν αυτό είναι η συζήτηση. Ενοχλήθηκε όμως, κύριε Υπουργέ, και από κάποιες, λέω μήπως,
πέρα από τις πολιτικές, μήπως ενοχλήθηκε και από κάποιες ενδεχομένως συμπεριφορές που υπήρξαν αυτό τον τελευταίο ένα χρόνο και που μπορεί να πάτησαν κάποιοι συναδελφοί σας πάνω στο 41%. Θέλω να πω. Αλαζονικές. Δεν το πιστεύω πολύ. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι αυτή είναι μια κυβέρνηση αλαζονική. Το διακύβευμα, για παράδειγμα, για τη σταθερότητα σας βγήκε αυτό που λέγατε συνεχώς. Όχι. Δεν μας βγήκε. Αλλά να πω. Ήταν και δύσκολο. Να πω, θέλω να είμαι δίκαιος σε αυτό. Δίκαιος με τον εαυτό μας δηλαδή. Εγώ θέλω να είμαστε αυτοκριτικοί, αλλά να εστιάσουμε την κριτική εκεί που είναι το ζουμί. Αυτές οι εκλογές, αντικειμενικά μιλώντας, είχαν δύσκολα χαρακτηριστικά. Ήταν δύσκολο να πείσεις τους πολίτες ότι είναι κρίσιμες, πολιτικά ουσιώδεις, σημαντικές, παρότι είπαμε πάρα πολλά πράγματα γι' αυτό. Μάλιας η γλώσσα μας αυτό. Όχι μόνο για το θέμα της σταθερότητας, για τα διακύβευματα της ευρωπαϊκών εκλογών, για την ευρωπαϊκή άμυνα, για τη μετανάστευση, για τα σύμφωνα όλο αυτό το πράγμα το οποίο εξηγήσαμε, αλλά κακά τα ψέματα δεν πέρασε. Και δεν πέρασε διότι οι πολίτες σκέφτονταν αυτά που σας είπα. Δηλαδή σου λέγει ο άλλος τώρα, συγγνώμη, πρώτοι δεν θα είστε, θα είστε. Έχει καμιά σημασία αν η διαφορά σας θα είναι 17 μονάδες, θα είναι 13. Καλύτερα σου λέει να είναι 13, να έχετε και λίγο γκάζι μέσα. Ναι. Μήπως, να σας φίξει και λίγο. Ναι. Λοιπόν, αλλά στην τελευταία ανάλυση πάντως δεν αλλάζει και κάτι. Ναι. Δηλαδή σήμερα τώρα που τα συζητάμε, όταν μας ρώταγαν, σας το λέω εγώ γιατί γινόταν η κουβέντα. Δηλαδή ρε παιδιά, πείτε ας πούμε ότι δεν πήρατε και 17 μονάδες διαφορά και πήρατε 13. 158 δεν έχετε. Θα πέσει η κυβέρνηση. Συγγνώμη, όχι. Δεν θα πέσει. Θα βγάλετε την τριετία. Αλλά ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης είχε πει ότι δεν θα πέσει η κυβέρνηση, αλλά θα γίνει η ζωή μας πιο δύσκολη. Γι' αυτό σας ρώτησα από την αρχή, κατά τη γνώμη σας από εδώ και πέρα, τι θα πρέπει να αλλάξει. Πού θα πρέπει να κάνετε focus. Αν τώρα δηλαδή ήσασταν σε μια σύσκεψη, εσείς τι θα προτείνατε ότι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν δύο αναγνώσεις. Η μία ανάγνωση είναι κατά πόσο πρέπει να κάνουμε μια ερμηνεία του τύπου δεν πήγαμε στο κέντρο και χάσαμε, δεν πήγαμε στη δεξιά και χάσαμε. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η ερμηνεία θα στηριζότανε, θα σας πω και ειλικρινά. Χθες το βράδυ βλέποντας τα ποσοστά, εγώ μπήκα στη λογική του δεν πήγαμε δεξιά και χάσαμε. Γιατί έβλεπα τα μεγάλα ποσοστά της δεξιάς, εντάξει. Δηλαδή. Της δεξιάς πέραν της Νέας Δημοκρατίας. Αν νόμιζα ότι και στην Ευρώπη. Γιατί και όχι, ας στην Ευρώπη. Θα πάμε μετά στην Ευρώπη. Ας στην Ευρώπη. Για την Ελλάδα. Δεν είναι και αυτά τελείως. Στην Ελλάδα. Όταν όμως μετά έκατσα πιο αργά το βράδυ όταν γύρισα σπίτι και βάλα τα νούμερα κάτω. Έβαλα τους αριθμούς. Χάσατε πολύ κέντρο. Όχι. Είδα ότι δεν χάσαμε ούτε στο κέντρο ούτε στη δεξιά. Χάσαμε τα πάντα στην αποχή. Η οποία από πού προέρχεται όμως. Από τη ραχοκοκαλιά σας, από τη δεξιά σας βάση και από το κέντρο που φαινόταν να έχει μπετοναριστεί. Να πω τώρα γιατί είναι κάνεις λάθος εδώ στην ανάλυση. Γιατί. Να πω. Θα είχε ισχύει το επιχείρημα χάσαμε στο κέντρο, χάσαμε στη δεξιά, εάν έβλεπα ένα ψηφοφόρο να πάει να ψηφίσει Πασόκ. Έφευγε λοιπόν ο Δημοκράτης, πήγαινε ψήφιζε Πασόκ, άρα τι μου λέγε. Μα δεν είπαμε ότι πήγε αλλού. Ακούς. Ναι. Να πω το επιχείρημα. Ναι, ναι. Άρα τι μου λέγε αυτός, ότι δεν μου άρεσε κύριε η πολιτική σου. Ήθελα μια πολιτική πιο πολύ στυλ Πασόκ. Αυτό θα ήταν επιχείρημα. Παιδιά, πήγαμε πολύ δεξιά, δεν πήγαμε αρκετά στο κέντρο και μας φύγανε κέντρο και πήγαν στους Πασόκους. Ναι. Θα είχε επίσης βάσει το επιχείρημα εάν λέγει το εξής. Παιδιά, μας φύγανε όλοι και πήγαν στο Βελόπουλο. Το επιχείρημα δεν πήγαμε αρκετά δεξιά. Ναι. Ναι, αλλά δεν φαίνεται. Δεν βλέπω εγώ μια μετακίνηση στο Βελόπουλο. Υπάρχει μια κάποια. Ενώ προς το κέντρο δεν υπάρχει καμία. Υπάρχει μια κάποια. Αλλά είναι πολύ μικρή σε σχέση με τον όγκο των ψηφοφόρων. Τι μου φεύγει λοιπόν, μου φεύγει ο ψηφοφόρος, δεν πάει κάπου. Πού πάει, πάει στο σπίτι του. Πάει στην παραλία. Για κάποιο λόγο δεν τον προσελκύεται λοιπόν αυτό τον ψηφοφόρο. Σωστά. Σωστά. Και ίσως για κάποιο λόγο να τον αποθείτε κιόλας. Δεν το ξέρω αυτό. Να πω, πάντως δεν φαίνεται, να το πω αλλιώς, ότι αυτός έχει διακόψει την σχέση του με τη Νέα Δημοκρατία. Σύμφωνο. Γιατί δεν επέλεξε κάτι άλλο. Αλλά πια η Νέα Δημοκρατία δεν ηγεμονεύει. Κυριαρχία, αλλά δεν ηγεμονεύει. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν τώρα έχει πολλή δουλειά να κάνει, πολλή δουλειά να κάνει, σε ποια κατεύθυνση, στην κατεύθυνση ότι πρέπει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη όλων αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι στάθηκαν όχι απέναντί της, γιατί δεν άλλαξαν κόμμα, αλλά στέκονται κριτικά. Και πάμε εδώ τώρα στην κρίσιμη ερώτηση. Ο Πρωθυπουργός μίλησε χθες επί της ουσίας για μια επανεκκίνηση, το ακούσαμε όλοι και το ερώτημα ποιο είναι. Η επανεκκίνηση αυτή θα σηματοδοτηθεί μόνο από πολιτικές
ή θα σηματοδοτηθεί και από αλλαγές προσώπων. Και αυτές οι αλλαγές. Ναι, αυτές οι αλλαγές προσώπων. Μισό λεπτό. Αυτές οι αλλαγές προσώπων πρέπει να είναι στην κατεύθυνση. Τυχαία τα ονόματα. Αλλάζω το Φλωρίδι, τη Ζαχαράκη και βάζω το Κύρκο, την Καντόνα, το Φουσκίδι, τον οποιονδήποτε. Ή πρέπει να έχουν να κάνουν και με την ίδια τη λογική της κυβέρνησης, άρα την ίδια, τον ίδιο τον ηγετικό της πυρήνα. Εγώ νομίζω, ξαναγυρνάω στο βασικό. Τι είναι εκείνο το οποίο θέλουμε να λύσουμε? Πώς και δεν καταφέραμε. Πώς θα ανακτήσετε την εμπιστοσύνη? Είπατε σωστά κάτι προηγουμένως πολύ σημαντικό. Να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των ανθρώπων που στέκονται κριτικά. Τα σημειώνω σωστά, γιατί δεν είναι και μαζί να συνεννοείται και κανείς να τα βάζει, μετά μας λέτε άλλα. Πώς θα ανακτηθεί αυτή η εμπιστοσύνη? Σε ποια παιδεία θα... να δουλέψουμε? Στην υγεία, να δουλέψουμε στην ακρίβεια, να δουλέψουμε στη δημόσια διοίκηση. Και ποια πρόσωπα θα πρέπει να δουλέψουμε? Και, εντάξει, εγώ... Αυτό είναι βασικό. Ναι. Λοιπόν. Γιατί αν αποδεχόμαστε ότι κάναμε λάθος, να πούμε ποια πρόσωπα πρέπει να μπουν να τα κάνουν. Νομίζω ότι λίγο ως πολύ το κομμάτι του να έχουμε ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα σε ό,τι αφορά το θέμα των ελευθερών επαγγελματιών. Δεύτερο, το να καταλαβαίνω ότι κάνουμε μεταρρυθμίσεις οι οποίες έχουν σημαντικά διοικητικά βάρη. Θυμίζω όλη αυτή την ιστορία με τα ΠΟΣ, η οποία ναι, πρέπει να γίνεται 100%, είναι απολύτως σωστή, αλλά είχε διοικητικό βάρος. Άρα χρειάζεται, αν θες, και καλύτερη προετοιμασία της μεταρρύθμισης εδώ, ώστε κατά το δυνατόν να επιβαρύνεται όσο το δυνατό λιγότερο. Καταλαβαίνω ότι ποτέ δεν θα είναι μηδέν ο πολίτης. Το κομμάτι της υγείας. Ναι, έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα. Προφανώς χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα. Και οι πολίτες είναι απαιτητικοί και σε αυτό. Στο κομμάτι, σε ορισμένα τμήματα, γιατί και εκεί έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα, της δημόσιας τάξης. Ναι, έχουμε κάνει πολλά πράγματα για τον ποινικό κώδικα, αυτά δεν έχουν προφτάσει να φανούν. Θα φανούν, αλλά δεν έχουν προφτάσει να φανούν. Και η δημόσια τάξη και η αστυνομία, πράγματι έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες και για την αναδιοργάνωσή της και για να κατεβούν αστυνομικοί στον δρόμο. Και... αλλά προφανώς θέλουμε κι άλλα. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι εδώ υπάρχει ένα πλέγμα πολιτικών που πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Εγώ δεν λέω αν αυτές οι πολιτικές είναι δεξιές εντός εισαγωγικών ή κεντρώες, δεν ξέρω τι. Λέω όμως ότι εδώ, και δεν ξέρω κιόλας αν μπορείς να δώσεις τέτοιου είδους, ας το πω, πρόσημα. Πάντως κάποιοι δίνουν. Δεν είμαι βέβαιος. Μπορεί τώρα να μην είναι σωστό, δεν αλλά είμαι δίνουν. Βέβαιος. Το σίγουρο είναι πάντως ότι σε αυτή τη συζήτηση, αντί να χαθούμε, και θεωρώ ότι θα κάναμε λάθος εδώ, σε μια περιδίνηση η οποία δεν θα συνδέεται με συγκεκριμένες πολιτικές, δηλαδή εγώ θα ήθελα να το πω αλλιώς, να την κάνουμε και τη συζήτηση δεξιά, αριστερά, κέντρο, ό,τι θέλετε να την κάνουμε, μόνο να τη συνδέσουμε με κάτι συγκεκριμένο, πολιτικό, ναι, για να βγαίνει ζουμί για τον πολίτη, έτσι. Γιατί το υπόλοιπο είναι μια άμπστρακτ θεωρητική συζήτηση. Σε εμάς τα λέτε αυτά. Είναι μια αξιακού τύπου συζήτηση. Η οποία όμως πρέπει να κατεβαίνει. Ο πολίτης δεν είναι υποχρεωτικό να παρακολουθήσει διάφορα αξιακά σχήματα τώρα που συζητάμε εμείς γενικώς. Εμένα μου αρέσουν πολύ αυτά. Αλλά ναι, πρέπει να μετατρέπονται σε συγκεκριμένες εφαρμοσμένες πολιτικές. Οι οποίες να δουλεύουν. Συμφωνούμε. Για να μην παίζουμε λοιπόν την κολοκυθιά. Πάμε. Οι άνθρωποι οι οποίοι. Πάμε στου ανθρώπου. Τώρα ένα σχηματισμό, κύριε Φουσκίδη, για να το λήξουμε τώρα. Πάμε γρήγορα εκεί. Ναι, τον ανασχηματισμό θα το κάνει ο Πρωθυπουργό. Και του ανθρώπου θα του διαλέξει ο Πρωθυπουργό. Εγώ τι να σα πω τώρα, να φτιάξω εγώ Υπουργικό Συμβούλιο, δύσκολο. Αν θα πρέπει να γίνει άμεσα ή αν θα πρέπει να γίνει προϊόντα του χρόνου. Δεν το ξέρω. Στην κρίση του Πρωθυπουργού είναι αυτό. Δεν, πραγματικά δεν έχω καμία άποψη. Και να πω, δεν είναι ότι σα αποκρύπτω καμία πληροφορία. Δεν έχω και ιδέα. Καλά, και σα πιστεύαμε κιόλα βέβαια, αλλά τέλο πάντων. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα μα κάνετε ένα σχόλιο. Συγγνώμη, αλλά επειδή έχουμε κάποιε εξέλιξει που μπορεί να ακουστώ λίγο γραφική, αλλά δεν πειράζει, ακουστώ. Ο Μακρόν προκήρυξε εκλογές στη Γαλλία. Βέβαια. Πάμε σε πρώτο γύρο τέλος Ιουνίου. Εσύ τι γελάς? Γιατί κάτι μου ήρθε. Και σε δεύτερο 7 Ιουλίου. Βλέπουμε στη Γερμανία τι γίνεται εκεί πέρα. Τι δυσκολία την κυβέρνηση υπάρχει. Στο Βέλγιο με παρακολουθεί. Όλα αυτά. Να κάνουμε και μία. Πώς τα σχολιάζετε? Θα σα πω αμέσως. Να κάνουμε και μία αντίστοιξη εδώ. Και δεν την κάνουμε. Αντίστοιξη με την Ελλάδα. Διότι βλέπετε ότι ενώ παραδείγματος χάρη υπάρχουν αυτά τα ποσοστά στην Ευρώπη ολόκληρη, στην Ελλάδα πάντως η Νέα Δημοκρατία πρώτη. Είπαμε. Και πάντως η περίφημη άνοδος, δύο λεπτά, η περίφημη άνοδος της εντός εισαγωγικών άκρα δεξιάς στην Ελλάδα εξαιρετικά περιορισμένη. Σύμφωνοι σε αυτό. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία, αλλά κάτω από το στόχο, κύριε Υπουργέ, το είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Μα αλλιώς δεν θα συζητάγαμε. Για πείτε τώρα γιατί. Άμα είχαμε πάρει τώρα 35% να κάνουμε την κουβέντα που κάνουμε τώρα, θα λέγαμε όλα. Πήραμε έγκριση, προχωράμε στο πρόγραμμά μας. Κάτι άλλο, αυτό με το μισό κιλό φέτα, μήπως ήταν λάθος επίσης και σας τύχησε?
Αυτά τα παραδείγματα αυτά των τελευταίων ημερών. Τακτικό λάθος συζήτηση. Αλλά μπορεί ενδεχομένως, αλλά δεν είναι το ίδιο το μείζον. Γιατί η ακρίβεια ήταν εκεί, κυρία Κοντώνη. Επειδή θέλω να είτε για τη φέτα, είτε με τη φέτα μισόκυλη ή ολόκληρο το κιλό, η ακρίβεια πάντως ήταν εκεί. Πάμε να κάνουμε. Δηλαδή ο κόσμος, αυτό είτε του τα λέγαμε καλά είτε του τα λέγαμε κακά, στο σούπερ μάρκετ θα πήγαινε και θα βλέπε αυτό που θα βλέπε. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο σχόλιο για την Ευρώπη, γιατί θέλω να τελειώσουμε προσωπικού. Έχω εδώ λόγο μου γι' αυτό. Όπα. Ναι. Τι. Για την Ευρώπη. Για την Ευρώπη. Δε. Η Ευρώπη ίσα-ίσα μας δείχνει το εξής. Η Γαλλία σας προβληματίζει, ας πούμε. Η Ευρώπη μας δείχνει το εξής. Ακούστε, σε επίπεδο αποτελεσμάτων ευρωεκλογών δεν έχουμε κάτι θεαματικό. Δηλαδή, μιλώ πόσοι βουλευτές βγήκαν στη μία ομάδα, στην άλλη ομάδα κτλ. Εξακολουθεί να είναι η ηγεμονική δύναμη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμμα. Η ακροδεξιά ανεβασμένη. Υπάρχει μια κάποια αύξηση. Μιλώ για τις έδρες τώρα. Ναι. Δεν είναι η μέρα με τη νύχτα. Ναι, όχι, όχι. Δεν είναι, δεν είναι η μέρα με σωστό, τη νύχτα. Σωστό. Οι συσχετισμοί, οι κοινοβουλευτικοί, τελικά στο κοινοβούλιο, είναι πάνω κάτω έτσι. Γι' αυτό και δεν θεωρώ ότι θα έχουμε και καμία θεαματική δυσκολία στην εξέλιξη των πραγμάτων. Τώρα, μιλώ για την ανάδειξη της Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όλα αυτά. Τώρα, θα έχουμε λίγο τις κλασικές δυσκολίες που πάντα υπάρχουν σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Όμως, ποιο είναι το συμπέρασμα που βγαίνει εδώ? Γιατί εγώ βλέπω τώρα έτσι ένα ηθικοπλαστικό το οποίο διακινείται κυρίως από κύκλους της αριστεράς, οι οποίοι έρχονται και λένε: πω, πω, φρίκι, καταστροφή, έσχος, η άκρα δεξιά ανεβαίνει, κάνει, δείχνει κτλ. Και τι θα γίνει, το μέλλον της Ευρώπης διακινδυνεύει και κάνει. Και... Να πω. Για πείτε. Ο κόσμος έχει συγκεκριμένα θέματα. Θέλει από τα κυβερνητικά κόμματα δράσεις αποτελεσματικές που να του τα λύνουν. Η πολυπλοκότητα των θεμάτων, η πράγματι υπαρκτή πολυπλοκότητα των θεμάτων, δεν μπορεί να είναι επιχείρημα για να μην λύνονται τα θέματα. Ναι. Άρα, όταν τα θέματα δεν λύνονται, ναι, όντως τα λαϊκιστικά κόμματα και της άκρας αριστεράς και της άκρας δεξιάς ανεβαίνουν. Όμως, τι υπάρχει πια εδώ ως ενδιαφέρον? Η ιδεολογική χρεοκοπία της αριστεράς, η οποία δεν μπορεί πια να δώσει καθόλου πιστικές απαντήσεις, αφήνει στην πραγματικότητα ως αντιπολιτευτικό πόλο τα λαϊκιστικά κόμματα της άκρας δεξιάς. Η αποτελεσματική διακυβέρνηση είναι το ανάχωμα σε αυτά. Όχι το να τα ξορκίζουμε, όχι το να βγαίνουμε λεκτικά να κάνουμε καταδίκες, δεν λένε τίποτε αυτά. Αλλά η ευθύνη των αποτελεσματικών πολιτικών. Και παρά την Άρα κριτική. Αυτή την ευθύνη έχετε από εδώ και πέρα. Βεβαίως. Και αυτή την κριτική, την οποία, αν θέλετε, σήμερα με αυστηρότητα ασκούμε στον εαυτό μας, λαμβάνοντας τα μηνύματα από τον ελληνικό λαό. Όμως, από την άλλη μεριά, να πούμε ότι ταυτόχρονα υπάρχουν πολιτικές τελικά που κρίνονται και αποτελεσματικές, τουλάχιστον εν μέρη, που δεν επέτρεψαν να υπάρχει μια τέτοιου τύπου αποσάρθρωση και αλλαγή στην Ελλάδα. Αλλά να διατηρείται η γενική πολιτική εικόνα σταθερή. Αισθάνεστε. Γιατί η γενική πολιτική εικόνα είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, πολύ μεγάλη διαφορά από το δεύτερο, τα κόμματα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς δεν αποτελούν εναλλακτική και αξιόπιστη κυβερνητική λύση, όπως ούτε τα κόμματα της άκρας δεξιάς. Αισθάνεστε δικαιωμένος για την θερμή εισήγησή σας ότι έχει να κάνει με την υποψηφιότητα Μπελέρη? Ο κύριος Παπασταύρου, για να τα λέμε με ονόματα, εσείς κι άλλος ένας γιο να ήσασταν εκεί. Να το πάω να πούμε παρακάτω. Είπαν κάποιοι ότι αν δεν είχατε τον Μπελέρη στο ψηφοδέλτιο, μπορεί 23. Να στέλνατε άλλες 2-3 μονάδες παραπάνω το Βελόπουλο. Πάντως το σίγουρο είναι ότι έγινε αποδεκτή από τον ελληνικό λαό αυτή η υποψηφιότητα με πολύ ενθουσιασμό. Εκ των αποτελεσμάτων, έτσι δεν είναι? Τέταρτος Γιώργο, νομίζω, Ναι. Έτσι δεν είναι? Νομίζω τρίτος Γιώργο. Άρα λοιπόν έγινε δεκτή με πολύ ενθουσιασμό. Τρίτος, ένας άνθρωπος φυλακισμένος. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε την δυνατότητα. Άρα και γι' αυτό αισθάνεστε δικαιωμένος. Βέβαια. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε την δυνατότητα. Δικαιωμένος πρωτίστως και κυρίως. Πρωτίστως και κυρίως είναι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε αυτή την επιλογή. Πρωθυπουργός έκανε την επιλογή. Εντάξει, αλλά κάποιες εισηγήσεις δέχτηκε, δεν ήταν και όλες ομόφωνες, γι' αυτό σας το λέω. Καταλάβατε. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός είναι που κατήργησε το ψηφοδέλτιο και στην απόφαση του αυτή, για την οποία θυμίζω ότι τα κόμματα την αριστερά την επέκριναν, τι ακούγαμε? Ότι είναι ύποπτος, ότι είναι ύποπτος, ότι είναι ακραίος. Αυτά δεν λένε. Καλά, και οι δικοί σας δεν το είχαν δεχτεί με θέρμη όλοι. Αυτά, έτσι, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αυτά ακούγαμε από τους αριστερούς στην Ελλάδα. Όμως, να τι απάντηση. Λοιπόν. Σας είπε και τώρα, όχι μόνο από αριστερούς τώρα, δεν θέλω. Τώρα μην το πάω παρακάτω και το κάνω λύσα. Πραγματικά. Νομίζω η εικόνα, ανεξαρτήτως από όσες ανώταν, η εικόνα με τα παιδάκια χθες εκεί από τη Θημάρα ήταν πάρα πολύ. Ήταν η εικόνα των ευρωεκλογών.
δηλαδή, αυτόν τον, πώς το λένε, τον ευρωεκλογών, τον... Να πω και κάτι τελευταίο. Το περίεργο. Η Πελοπόννησος φαίνεται δεν σας πάει. Μάλλον Βόρεια Ελλάδα πρέπει να κάνετε προεκλογική καμπάνια. Γιατί είχατε μεγάλες απώλειες στα Βόρεια. Τέταρτη Ανατολική Αττική. Λοιπόν. Καλύτερο, αυτό, καλύτερο αυτό πανελλαδικό ποσοστό να ζητήσει ένα ζητήματα και Πελοπόννησος. Ανατολική Αττική, έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς για την ακρόαση. Χίλια συγγνώμη, Δημήτρη, που βγήκαμε από τον χρόνο. Συγγνώμη, ακολουθεί η Δελτίο Ειδήσεων με τον κύριο Βασίλη Ντέτσικα, τα αγόρια της Ελληνοφρένειας. Ραντεβού αύριο. Καλά να είμαστε στις 12. Αμήν. Γεια σας. Γεια σας.